Ακόμα έχουμε μερικές απορίες. Έχει θέσει και ζητήματα ο κ. Έχει θέσει, αν θέλετε απαντήστε, αλλά απαντήστε και στο θέμα αυτό. Τελικά θα θέλετε να παραμείνουμε στο ευρώ? Θέλετε να πάτε με τον κύριο Αγκουράκη? Τι θέλετε να κάνετε? Προφανώς και θέλουμε να παραμείνουμε στο ευρώ και επίσης πιστεύουμε ότι μόνοι... η μόνη εναλλακτική αυτή τη στιγμή για να είναι η Ελλάδα στην Ευρωζώνη και για να είναι οι Έλληνες πολίτες, για να έχουν δουλειά, για να έχουν αξιοπρεπές μισθό, είναι να αλλάξει αυτή η πολιτική. Και το θεωρούμε αυτό και ρεαλιστικό και αναγκαίο. Τα ίδια λέμε. Δεν λέμε καθόλου τα ίδια. Γιατί εμείς λέμε ότι για να μην καταστραφεί η Ευρώπη και για να μην καταστραφούν μαζί με την Ευρώπη και οι πολίτες της, όπως βλέπουμε, θα πρέπει να αλλάξει ριζικά η ασκούμενη πολιτική. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε τον κύριο Σούλτς ή τον κύριο Γιούνκερ. Το είχα διαβάσει και πριν 4 χρόνια το πρόγραμμα των σοσιαλιστών. Άλλα λέγανε και άλλα κάνουν. Εντάξει, μην πας αυτήν την κουβέντα. Είναι σαφές αυτό. Αφού στηρίζουν από κοινού και αφού στηρίζεται από κοινού στην Ελλάδα τα μνημόνια. Κυρία Σβίγκου, να σα πω. Ένα ερώτημα. Να εξαγγείλετε μια διαφορετική αλλαγή. Έχει ένα ερώτημα από τη δική του λογική ο κύριο Αγκουράκη, που με επιτρέπετε να πω έχει μια πραγματική βάση. Προφανώ κανέναν δεν αρέσει η Ευρώπη έτσι όπω είναι. Θέλω να την αλλάξει ο ένα προ τη μία κατεύθυνση, ο άλλο προ την άλλη. Εντάξει, το ζήτημα είναι, δεν είναι απλά να το λε όμω. Λέει όμω το εξή. Ότι η πραγματικότητα λέει ότι η όποια κυβέρνηση ελληνική υπάρχει θα ζήσει κάτω από του συγκεκριμένου συσχετισμού δυνάμεων για ένα αλφα χρονικό διάστημα. Εμείς θεωρούμε πάντως ότι αλλάζουν και όλες οι συνθήκες στην Ευρώπη. Και η αριστερά αυξάνεται. Επί παντός επιστητού. Γιατί δεν λέτε τίποτα για το σύμφωνο σταθερότητας, κυρία του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν μιλάτε τίποτα για το Ευρωπλάς? Γιατί δεν μιλάτε τίποτα για την ενισχυμένη διακυβέρνηση? Μάλλον δεν μας ακούτε πολύ, κύριε Αγκουράκη. Γιατί δεν λέτε τίποτα για την τραπεζική? Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η κοροϊδία στην Ελλάδα. Επίσης δεν γίνεται να θεωρούμε ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν. Γιατί σε αυτή την πρόταση έχετε. Ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Όχι, κύριε Αγκουράκη, δεν απαντήστε. Δεν σας παρακαλώ. Φυσικά και δεν πάει κιόλας να ψηφίσει. Οι Ευρωπαίοι να μην βγαίνουν στους δρόμους, να μην διεκδικούν. Γιατί τίποτα δεν θα αλλάξει. Σας αποδείξουν ότι η πολιτική που εφαρμόζουν είναι η πιο αποτελεσματική για το ευρώ. Αυτή είναι η ιστορία και αυτή είναι η διαφωνία μας. Δεν έχουμε χρόνο για ερωτήσεις, Βασίλη. Πάμε στον κύριο Καρδαρά. Είναι μια τελευταία παθιά. Αυτό που λέμε όλοι στο αδιέξοδο. Η άλλη πολιτική με την οποία δεν συμφωνούμε και η πολιτική δική σας που είναι διαφορετική. Αδιέξοδο πάντως είναι αυτό που ζούμε τώρα. Αδιέξοδο είναι να πηγαίνει ο κύριος Σαμαράς στις Βρυξέλλες και να μην ψελίζει τίποτα διαφορετικό από την κυρία Μέρκελ. Αυτό αδιέξοδο είναι. Ξέρετε. Γιατί ξέρετε το αντίθετο. Ξέρετε εσείς, είσαστε μέσα στις συζητήσεις. Εγώ βλέπω τις κοινές σου δηλώσεις που τροχαπίζονται. Τα χαρούμενοι που σας κάνουν. Σας ακούσα δεύτερη φορά που το λέτε. Την ίδια στιγμή υπάρχουν ανακοινώσει του Eurogroup. Που άλλα λένε, για να κυρίσεις του ΩΣΑ που κι αυτοί άλλα λένε. Η υπόθεση θα είναι 0,3%. Κύριε Καρδαρά, για το 2015 σου λέει ότι αρχίζει σταδιακή ανάπτυξη. Θα δίνει το δίκιο. Εσείς ξέρετε και τι λένε μέσα στις άλλη πολιτική. Έχετε ένα σύμφωνο προγραμματικό με τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσετε τη χώρα μέχρι το 2016 με αυτό το σύμφωνο. Λέτε ψηφίστε.